Έχουμε κοντά μα και τον ευχαριστώ, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνού πολιτική στο Δημοκρή, του Πανεπιστήμιο τη Τράκη, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλπακόπουλε. Να, να ξεκινήσουμε, σα παρακαλώ. Θα ήθελα το σχόλιο σα για την ε, ε, πορεία του αυτού του. Το πούμε, το, του Τραμπ τη Ολλανδία, όπω το, το, λένε, του κυρίου Βίλτερ. Ποια είναι η γνώμη σα, τι, τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, Έναν επιπλέον πονοκέφαλο που θα κληθεί να διαχειριστεί σε περίπτωση που ο κύριο Βίλντερ έχει πλέον θέση στο, στο Ευρωπαϊκό α, Συμβούλιο ω αρχηγό ε, τη ε, κυβέρνηση. Ναι. Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει να βρει κυβερνήση. Καλά, αυτό είναι. Αν θα καταφέρει, ναι, εντάξει, ναι. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, ακόμα και σε ένα υποθετικό σενάριο να βρισκόταν κάποιο άλλο συνασπισμό, ε, πάλι θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα και ενδεχομένω απλώ θα περιμέναμε για μια νέα εξέλιξη αργότερα. Κοιτάξτε. Ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω έπαιξε πολύ έντονα στην προεκλογική καμπάνια το θέμα της μετανάστευσης. Ακριβώς. Ο κύριος Βίλτερς πλέον έχει κάνει πίσω από τις πολύ σκληρές του δηλώσεις για Ισλάμ, να κλείσω τζαμιά κλπ. Γιατί καταλαβαίνει πρέπει να βρει, νομίζω θέλει να, να γίνει πρωθυπουργό. Άρα αντιλαμβάνεται πρέπει να προκύψουν κάποιοι συμβασμοί. Αλλά εφόσον μπήκε κεντρικά το ζήτημα τη μετανάστευση στην προεκλογική αρένα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε ένα κομμάτι του Σοφόρου που σου λέει: Γιατί να μην πάω με το, με το πρωτότυπο και να ψηφίσω κάποιου άλλου που τώρα ναι. λένε ναι, να κάνουμε πέντε πράγματα. Ε, νομίζω ήταν αυτό λίγο η ακρίβεια που υπάρχει στην Ολλανδία, τα ζητήματα τη υγειονομική περίθαλψη, αλλά κυρίω το κεντρικό ζήτημα τη μετανάστευση. Για τι Βρυξέλλε. Εκεί που βγάζουν εσπηριά, κύριε Φιλπακόπλε, σα θυμίζω δηλώσει του παλιότερα, δηλαδή πώ είχαμε το Brexit, να γινόταν ένα δημοψήφισμα στην, στην Ολλανδία. Ναι. Παρόλο που η πλειοψηφία τη κοινή γνώμη δεν βρίσκεται σε αυτήν την κατεύθυνση και πάντα η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια πολύ ιδιαίτερη, ιδιαίτερη περίπτωση. Όλα αυτά βέβαια είναι μια ανισχυτικά καμπανάκια. Και επίση κάτι ακόμα, δεν ξέρω προφανώ θα το θυμάστε, θα το ξέρετε, είναι δικό μα παλιό γνώριμο, καθώ το 2011 είχε πάει έξω από την πρεσβεία τη Ελλάδο στην ε, Ολλανδία, μαζί με κάποιον άλλον βουλευτή τότε ε, Ολλανδό και ζητούσαν. Να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Και είχαν μάλιστα τυπώσει και ένα μεγάλο χιλιάρικο, σαν μια αφίσα που την είχαν. Μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία, να το θυμηθούμε όλοι. Ε, και ζητούσαν την έξοδο τη Ελλάδο από το ευρώ το 2011. Okay. Τον, τότε που είχαμε τα θέματά μα, εμεί με τα. Να, αυτή είναι η φωτογραφία. εσείς προ, προφανώ πρέπει να το θυμάστε. Πολύ σωστά. Στους. Τον βλέπουμε πολύ μαζί σωστά. με έναν άλλον hey. Ευρωβουλευτή και το χιλιάρικο τυπωμένο σαν αφίσα. Έξω από την πρεσβεία μα είναι στην Ολλανδία ε, αυτό. Ε, ε, ε Αυτά είναι από τα προβλήματα που έχουμε και σωστά θέτεται ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα, μα θα αφορά και γενικότερα το ευρωπαϊκό ε, ε, τραπέζι. Θυμάστε τότε και χώρε όπω η Ολλανδία, πλειονασματικέ οικονομίε, για μια σειρά από λόγου, όλοι πετούσαν βελάκια στην ε, ε, Βρυξέλλε. Ακριβώ. Και Ακριβώς. εδώ πέρα είναι τραύματα, πληγέ για ένα δημοκρατικό οργανισμό όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, που απολύτω και πρέπει να βρει τρόπο να τα θεραπεύσει. Σα το κουμπώνω λίγο με ευρωεκλογέ. αποτελεσμάτων, θα έχουμε πολύ κρίσιμε αποφάσει να πάρουμε ω Ευρωπαίοι. Άρα. Μια περίπτωση του, 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 του Βιλίντερ να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι θα σημαίνει για την Ουκρανία και το ζήτημα των εξωτερικών σχέσεων, τι θα σημαίνει για τι πολύ αναγκαίε βαθιέ τομέ και μεταρρυθμίσει που χρειάζεται η Ένωση, αν θέλουμε να, να διαφυλάξουμε και τα κεκτημένα μα, δηλαδή αυτά που δουλεύουν καλά, να διορθώσουμε τι αστοχίε μα, να μπορέσουμε να διευρυνθούμε αργότερα, αλλά χρειάζεται και μία ευάθυνση. Άρα τέτοιε περιπτώσει δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο το, την, την εξίσωση και κυρίω αν θέλετε πάλι με αφορμή το πολύ εύστοχο που είπατε, γιατί πολλά πράγματα στην Ευρώπη ξεκινάνε από την κρίση χρέου τη έτσι και αργότερα. Για πρώτη φορά είδαμε και σκληρέ κόντρε και συγκρούσει μεταξύ των ελίτ τη Ευρώπη, δηλαδή μεταξύ των πολιτικών ελίτ, κύριε Φιλιππακόλου. Ενώ παλιότερα κουτσά στραβάει χώρε ήταν μια γροθιά και προσπαθούσαν ναι. να όλους εμάς εμά για το πού πρέπει να πάμε. Το, το ευρωπαϊκό, αν θέλετε, ε, καράβι. Άρα ο ευρωσκεπτικισμό του, 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 του κυρίου Βίλντερ. Απ' την άλλη πλευρά, εξακολουθώ να πιστεύω πολλέ φορέ είναι μάχε που χάνουν τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, είτε κεντροδεξιά είτε κεντροαριστερά. Οι συνθήκε έχουν ε, αλλάξει. Πρέπει να μιλά για όλα τα δύσκολα ζητήματα. Να φέρνει ακόμα και άβολε αλήθειε στο φω, να ομολογήσει και δικά σου λάθη και αστοχίε. Αλλιώ η πολιτική απεχθάνεται το κενό, και αυτό θα καλυφθεί από κάποιου πολλέ φορέ λαϊκιστέ που έχουν μια εύκολη ε, λύση. Και δυστυχώ την επόμενη μέρα τα πράγματα μπορεί να πάνε, να πάνε και χειρότερα. Ακριβώς. Είναι όμω ένα επιπλέον πονοκέφαλο όσον αφορά την επόμενη μέρα συνολικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζω μέσα και περιπτώσει όπω του Βίκτορ Όρμπαν στην, στην Ουγγαρία, τη Μαρί Λεπέ στη Γαλλία που ενδεχομένω περιμένει τη σειρά τη. δεν ξέρουμε εάν και κατά πόσο μετά την ολοκλήρωση ε, της τη δεύτερη θητεία του, του, Γάλλου Προέδρου υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλεία στο σύστημα πέρα από την ίδια τη Λεπέν να επανέλθει. Δηλαδή, όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω εκεί πρέπει να, ε, να, να τα θέσουμε και ίσω είναι μια καλή ευκαιρία και οι ευρωεκλογέ να πολιτικοποιηθεί πολύ περισσότερο η συζήτηση. Διότι βλέπετε τι γίνεται να αφήνει το κενό και κυρίω να μην κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Έτσι, αναφυσίζεται τα ζητήματα μετανάστευση αφορούν και εσωτερική ασφάλεια, αφορούν τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και θα σα έλεγα ότι η μετανάστευση και τρομοκρατία θα παίξουν πολύ περισσότερο και τα χρόνια που έρχονται.